Προβληματισμένοι είναι οι φορείς της υγείας αλλά και οι εμπλεκόμενοι φορείς εξαιτίας της ανόδου των κρουσμάτων που καταγράφονται στην περιοχή μας. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει αύξηση των θετικών κρουσμάτων και αυτό προκαλεί ανησυχία και εγρήγορση. Την ανησυχία του δήλωσε ανοιχτά ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχρημάνης, απευθυνόμενος σε όλους τους πολίτες αλλά και ιδιαίτερα σε αυτούς που συγγενείς τους ή φιλικά τους πρόσωπα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, καλώντας τους να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί. Ο κύριος Καχρημάνης ζήτησε να γίνονται τεστ στα λεωφορεία της Ηπείρου που έρχονται από Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και παράλληλα να γίνεται έλεγχος και στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας στα πρότυπα των ελέγχων που γίνονται στην είσοδο των συνόρων με την Αλβανία. Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και μέχρι να τελειώσει το θέμα με το εμβόλιο πρέπει όλοι να τηρούμε τα μέτρα. Γνωρίζω, είπε χαρακτηριστικά, ότι είναι δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Προτεραιότητα όμως είναι το θέμα της υγείας. Εμένα με στενοχωρεί το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες, επειδή είμαι κοινωνός και από την πολιτική προστασία και από την ομάδα εχνηλάτησης όλης της δουλειάς που γίνεται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες που και αυτά είναι τα νοσοκομεία και το ΕΟΔΗ της περιοχής μας, βλέπω μια αύξηση των θετικών. Στην εχνηλάτηση βλέπουμε ότι όλα αυτά προέρχονται από λάθη ανθρώπων. Εκφράζω την αγωνία μου για το αύριο και ζητώ όλοι να παίρνουμε τις ανάλογες προφυλάξεις και ειδικά όσοι έχουν αρρώστους στα νοσοκομεία να τελειώνει αυτό ότι θα πάω να δω τον άρρωστό μου ή θα βάλω ένα άτομο συνοδεία. Μας χάλασαν 2-3 φορές τη δουλειά με αυτά τα θέματα και επειδή έξω από τα νοσοκομεία έχουμε τον ΕΟΔΗ που κάνει τεστ σε όλους, φωνάζω πολύ δυνατά τέρμα αυτές οι περιπτώσεις. Επίσης, ζήτησα και το έστειλα στην Αθήνα πλέον να γίνονται τεστ στα λεωφορεία που έρχονται από την περιοχή, στα κτέλ της Ηπείρου, από την περιοχή των Αθηνών, της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης. Και όπως γίνεται στην Κακαβιά σφιχτός ο έλεγχος, να γίνει ο έλεγχος σε όσους έρχονται στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Και επίσης, κάθε εβδομάδα να έχουν τουλάχιστον ένα rapid test όσοι περνούν από τα σύνορα για εμπορικούς σκοπούς, είτε προς την γειτονική Αλβανία είτε προς την Ιταλία. Δεν μπορεί εμείς να λέμε ότι είναι ο εμπορικός σκοπός και ο ίδιος και κάπου θα έρθει σε επαφή. Τα πράγματα βλέπετε ότι στην Ευρώπη είναι πολύ σοβαρά. Μέχρι να τελειώνουμε τη διαδικασία του εμβολίου που όλοι πιστέψαμε ότι θα είναι πολύ γρήγορη και δεν είναι, πρέπει να λάβουμε τα μέτρα άπαντες και να μπούμε στη σειρά. Ξέρω ότι είναι δύσκολες και οι οικονομικές καταστάσεις. Αλλά βάζοντας στην προτεραιότητα τα πράγματα, πρώτα είναι το θέμα της υγείας και μετά τα οικονομικά, όπως θα κάνουμε όλοι, θα κάνουμε και σε αυτά εφόσον θα είμαστε ζωντανοί. Ερωτηθείς για το θέμα που ανέκυψε με τα εμβόλια στο Κέντρο Υγείας των Ιωαννίνων, ο Περιφερειάρχης Αλέκος Καχρημάνης ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει για το συμβάν και είπε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για τις υποστηρικτικές ενέργειες στα ηλεκτρικά δίκτυα του Κέντρου Υγείας και ότι δεν έχει γνώση για το περιστατικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, Μάριος Εμιστοκλέους, διέψευσε μόνο εν μέρη τις καταγγελίες. Μεταξύ άλλων, είπε ότι οι εμβολιασμοί έγιναν κανονικά, καθότι τα 36 φιαλίδια, συνολικά 216 δόσεις δηλαδή, περίπου τα 2 τρίτα των ημερησίων εμβολιασμών στα Γιάννενα, αντικαταστάθηκαν από άλλη παραλαβή. Δεν διευκρίνησε δηλαδή αν η βλάβη στο καταγραφικό θερμοκρασίας του ψυγείου αχρήστευσε τα εμβόλια, είπε όμως ότι αποσύρθηκαν για λόγους ασφαλείας. Εμείς εκεί τα έχουμε κάνει όλα. Αν με ρωτάτε γι' αυτό, εμείς με πήραν και με έχουν ευχαριστήσει προημερών ότι έχουμε τελειώσει. Δεν είχαμε κάποιο θέμα εμείς. Στο μεταξύ, ανακοίνωσε εξέδευση ο διοικητής του νοσοκομείου Χατζικώστας, Σπύρος Δερδεμέζης. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι στα πλαίσια περιορισμού της πανδημίας COVID-19 και της ασφάλειας τόσο των ασθενών όσο και των συνοδών, αλλά και του προσωπικού του νοσοκομείου, θα παρίστανται μόνο οι συνοδοί σε ασθενείς που κρίνεται απαραίτητη η παρουσία τους από το θεράποντα ιατρό του τμήματος που νοσηλεύονται και οι οποίοι θα εισέρχονται κατόπιν διενέργειας rapid test,
το οποίο θα επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την νοσηλεία του ασθενούς. Οι πολίτες λοιπόν που προσέρχονται σε προγραμματισμένα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, πριν την είσοδό τους στο χώρο των ιατρίων, θα υποβάλλονται σε rapid test στον αύριο χώρο του νοσοκομείου.